Πίσω από τους εναγκαλισμούς και τα χαμόγελα του Τζον Κέρι και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κρύβεται το χάσμα που χωρίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συναντήθηκαν στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Ρώμη. Συνομίλησαν για 7 ώρες με βασικό θέμα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Δεν πρέπει να έχει συσκευέ φυγοκέντρηση για τον εμπλουτισμό ουρανίου. Δεν πρέπει να έχει εργοστάσια πλουτονίου και βαρέω ύδατο για πυρηνικά όπλα. Θα πρέπει να απαλλαγούν από το συγκεντρωμένο σχάσιμο υλικό και τι υπόγειε εγκαταστάσει. Πιστεύω ότι η ημερική συμφωνία ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει αυτέ τι δραστηριότητε είναι κακή συμφωνία. Εκ αντίθετη είναι η άποψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Έχουμε καταστήσει σαφέ και είμαστε απόλυτοι ότι τα λόγια δεν είναι υποκατάστατα των πράξεων. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι γίνονται ενέργειε, οι οποίε καθιστούν αναμφισβήτητα ξεκάθαρο με εγγύηση προ τον υπόλοιπο πλανήτη ότι πρόκειται πράγματι για ένα ειρηνικού χαρακτήρα πρόγραμμα. Μετά το άνοιγμα του Ιράνου Προέδρου Χασάν Ροχανή προς τη Δύση, η λύση φαίνεται να είναι πιο κοντά από ποτέ. Ο δεύτερος γύρος των ενεξελίξη διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους 6 και το Ιράν θα διεξαχθεί στη Γενέβη στις 7 και 8 Νοεμβρίου.